Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και γόνιμες συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας για την ανάδειξη άγνωστων πτυχών του μακεδονικού κόσμου από το θάνατο του Φιλίππου του Δευτέρου περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 8ου Διεθνού Συμποσίου για την Αρχαία Μακεδονία. Απευθύνεται κυρίως σε ακαδημαϊκούς, αλλά θεωρώ ότι ειδικά στην περιοχή που βρισκόμαστε ενδιαφέρει σίγουρα και πολύ περισσότερο κόσμο και όχι απλώς είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση σχετικά με την διαδοχή του Φιλίππου από τον Αλέξανδρο και την άνοδο του Αλεξάνδρου στο θρόνο και θα υπάρχουν και αρκετές ενδιαφέρουσες ομιλίες τις επόμενες μέρες αναφορικά με την Αμφίπολη, αναφορικά με νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο χώρο της Μακεδονίας, αλλά και κάποιες επανεξετάσεις, κάποιες νέες θεωρίες σχετικά με ιστορικά γεγονότα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Έμου έχουν μακρά συνεργασία, αφού οι άνθρωποι μας το ίδρυσαν και το στελεχώνουν, το πλαισιώνουν. Στο συμπόσιο συμμετέχουν 60 ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στόχος του είναι η παρουσίαση των νέων ανασκαφικών ευρημάτων της Μακεδονικής γης. Ο θάνατος του Φιλίππου του Δευτέρου, η διαδοχή του από τον Αλέξανδρο, με τις κατακτήσεις του οποίου ανοίγει μια νέα ιστορική περίοδος για όλο τον αρχαίο κόσμο, αποτελούν μερικά από τα θέματα που απασχολούν το συμπόσιο. Τα συμπεράσματα αναμένονται με ενδιαφέρον από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι ανακοινώσεις επικεντρώνονται σε θέματα πολιτικής ιστορίας. Φωτίζονται όμως καλύτερα και άλλες πτυχές της ζωής των αρχαίων Μακεδόνων που έχουν να κάνουν με την κοινωνική τους ζωή, την πολιτική τους οργάνωση και την ζωή τους κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Αυτό που μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς εκείνη την ημέρα που δολοφονείται ο Φίλιππος ο Δεύτερος. Και έχουμε την τύχη μετά τις ανασκαφές που έγιναν στη Βεργίνα να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά που λένε οι φιλολογικές πηγές με τα ευρήματα. Και έτσι έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Η δολοφονία, η άνοδος του Αλεξάνδρου στο Ανάκτορο, η κάθοδός του με τον Αντίπατρο, η δίκη και καταδίκη του δολοφόνου και η προετοιμασία της ταφής. Το συμπόσιο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στο κτίριο ΕΛΚΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.